Αν θες να μπεις σε μεγάλες περιπέτειες χωρίς να το πληρώσεις ακριβά, ΟΤΕ TV. Οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες αμέσως μετά τη μεγάλη οθόνη, εδώ. Δυνατές πρεμιέρες, blockbuster και βραβευμένες ταινίες υπόσχονται εκρηκτικές κινηματογραφικές μέρες και νύχτες. Απόλαυσε τις καλύτερες στιγμές του διεθνούς κινηματογράφου, αλλά και πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια σε περισσότερα από 75 ψηφιακά κανάλια. Απόκτησε τώρα το Full Pack του ΟΤΕ TV μόνο με 21,90 ευρώ το μήνα και δωρεάν όλο τον εξοπλισμό. Γιατί το πάθος σου για ψυχαγωγία είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Τώρα, άμα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank, οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Την Κυριακή με τη Real News. Μικρασιατική κουζίνα. Το βιβλίο της λαογράφου Σούλας Μπόζη που συνέλεξε και παρουσιάζει 200 παραδοσιακές συνταγές από τις χαμένες πατρίδες. Μαζί. Μίκης Θεοδωράκης, τα τραγούδια της εξορίας. Ισπάνιες αυθεντικές ηχογραφήσεις από τα χρόνια της δικτατορίας. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Label 5 Premium Scotch Whisky. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να καταλήξω απόψε. Ανοίγουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ένα θέμα που δεν έχει συζητηθεί μέχρι τώρα σε καμία δημοσιογραφική εκπομπή. Το συνειδητοποίησα τις τελευταίες μέρες, ακούγοντας τα όσα σούρνουν πρέπει να το πω, στον ελληνικό τύπο, στα μέσα ενημέρωσης και στους δημοσιογράφους, από πάρα πολλές διαφορετικές πηγές. Έρχεται αυτό το σούρσιμο, για το οποίο εμείς δεν λέμε τίποτα. Δεν το συζητάμε, δεν το αναλύουμε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, πουθενά η συζήτηση για το ότι η χώρα μας έπεσε πάρα πολλές θέσεις στην αξιολόγησή της με βάση τη δημοσιογραφική ελευθερία. Δεν συζητάμε πουθενά για την τελευταία παρέμβαση του επικεφαλής της αρχής για το μαύρο χρήμα, που μίλησε για όσα συμβαίνουν στις τράπεζες και στα μίντια. Για αυτή την περίεργη διαπλοκή και για τα σκάνδαλα που κρύβονται πίσω από τη διαπλοκή αυτή.
Δεν συζητάμε καθόλου αυτό που ρωτάει ο κόσμος κάθε τρία μέτρα. Όπως προχωράμε στο δρόμο, κάθε τρία μέτρα ο κόσμος μας ρωτάει τι γίνεται με τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί παίζετε θέματα που δεν μας ενδιαφέρουν και δεν παίζετε θέματα που μας ενδιαφέρουν. Γιατί, ας πούμε, έχετε τέτοια άνεση στο να κάνετε κριτική για τον Ερντογάν και δεν έχετε καμία άνεση να κάνετε κριτική για τους δικούς μας. Γιατί είστε στα σχόλιά σας εκπληκτικοί όταν αναφέρεστε σε τρίτες χώρες και δεν καυτηριάζετε τα κακό σχήμενα στην χώρα μας. Ας αφήσω τις δημοσκοπήσεις και τη συζήτηση που γίνεται γύρω από αυτές και τον τρόπο με τον οποίο τις σερβίρουμε στο κοινό. Ας αφήσω εδώ αυτά που θα πει σε λίγο, θα του κλέψω την ατάκα, ο κύριος Πλειός, που είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διάβασα σε ένα άρθρο του μια εκπληκτική ατάκα, έναν εκπληκτικό διαχωρισμό. Τι είστε, λέει, repeaters ή reporters? Τα ελληνικά λέγεται λίγο δηλαδή, πιο παπαγαλάκια ή δημοσιογράφοι ή reporter. Όλα αυτά θα συζητήσουμε εδώ απόψε. Και θα τα συζητήσουμε διότι αυτή η τελευταία περίοδος, η περίοδος της κρίσης, ανέδειξε την αναξιοπιστία του κλάδου μας με δραματικό τρόπο. Θα δούμε τώρα μία δημοσκόπηση, αφού παρουσιάσω τους προσκεκλημένους μας, στην οποία προκύπτει ότι η αξιοπιστία της δημοσιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης είναι χειρότερη από των πολιτικών. Είμαστε κάτω σε αξιοπιστία από τα πολιτικά κόμματα και από τους πολιτικούς. Τι χειρότερο να πω στον πρόλογο αυτής της εκπομπής για να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Καλησπερίζω τον Υφυπουργό για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, τον κύριο Παντελή Καψή. Καλώς ορίσατε, κύριε Υπουργέ. Συνάδελφο δημοσιογράφο. Με αυτή την ιδιότητα είστε απόψε εδώ. Ωραία. Του συναδέλφου δημοσιογράφου. Δεν χάνεται αυτή η ιδιότητα, δηλαδή, έτσι. Δεν χάνεται αυτή η ιδιότητα ποτέ. Δεν χάνεται η ιδιότητα αυτή. Μπορεί να αλλοιώνονται κάποια χαρακτηριστικά της από την ανάμειξη στην πολιτική. Μπορεί να είναι σε αναστολή για μια περίοδο, αλλά δεν χάνεται. Το ίδιο ισχύει και για τον έτερο πολιτικό και δημοσιογράφο, τον οποίο καλωσορίζω, τον κύριο Τέρενς Κουίκ, το βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και εκπρόσωπο του κόμματος πλέον. Καλησπέρα. Καλησπερίζω την κυρία Κατερίνα Ακριβοπούλου, συνάδελφο δημοσιογράφο από τον Sky. Καλωσορίσατε. Καλησπερίζω τον πρόεδρο του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Πλειό. Καλώς ορίσατε, κύριε καθηγητά. Καλώς ορίζω τον παλαιό μου καθηγητή, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Καλώς ορίσατε, κύριε καθηγητά. Καλώς ορίζω τον διευθυντή της εφημερίδας Αυγή και παλαιό συμφοιτητή, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλώς ορίσατε, κύριε Φίλη. Καλωσορίζω τον κύριο Άρη Δαβαράκη, δημοσιογράφο και ποιητή. Καλωσορίζω τον Στάθη, αρθρογράφο και σκητσογράφο της Real News. Και καμιά φορά η ιδιότητά μας χάνεται οριστικώς, όπως του κυρίου Κεδίκολου που διαγράφηκε από την Ένωση διότι έκλεισε την ΕΡΤ. Καλά, η διαγραφή από την Ένωση δεν σημαίνει απώλεια της ιδιότητας του δημοσιογράφου. Είναι μια βιοκρατική αντίληψη της δημοσιογραφίας. Θα τη λέγατε και συντεχνιακή εσείς με τους νεολογισμούς. Θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Αλλά είναι διαγραφή ουσίας, ψυχής. Θα τα πούμε και αυτά θα τα πούμε. Χάνεται ένα μέρος της δημοσιογραφικής ψυχής. Δεν έχεις υπομονή ούτε μέχρι να κλείσω την παρουσίαση, που σημαίνει ότι θα γίνει ζωηρή συζήτηση σήμερα. Καλωσορίζω τον κύριο Σταύρο Λιγερό, αρθρογράφο της Real News και σχολιαστή, πολιτικός σχολιαστή του Real FM. Καλωσορίζω τον εκδότη και δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Κύρτσο. Καλωσορίζω τον εκδότη του Ποντικιού και διευθυντή του Ποντικιού, τον κύριο Αντώνη Δελατόλα. Καλωσορίσατε. Και τον αρθρογράφο της Δημοκρατίας, της εφημερίδας Δημοκρατία, τον κύριο Μανώλη Κοτάκη. Καλωσορίσατε. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Μαύρο να μας πει τα χαρούμενα νέα. Μας πέρασαν σε αξιοπιστία και οι πολιτικοί. Μόνο αυτό τον πρόλογο κάνω. Καλησπερίζω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Καλησπέρα. Και σας παρακαλώ να πάμε κατευθείαν στην ουσία, δηλαδή να μας δείξετε τα αποτελέσματα των τελευταίων τάσεων. Ακριβώς. Της MRB. Που έγινε η μέτρηση το Δεκέμβρη, είναι πολύ πρόσφατα στοιχεία, ακριβώς, δεν είναι ετεροχρονισμένα, όπου εκεί παραδοσιακά και για πάρα πολλά χρόνια, από το 2005 έχουμε στοιχεία,
μετράμε την εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στους θεσμούς, και κρατήστε τη λέξη γιατί μπορεί να τη χρειαστούμε στη συνέχεια, που μέσα σε αυτούς είναι 22 θεσμοί, υπάρχουν και τα ΜΜΕ, σπασμένα μάλιστα σε τύπο και τηλεόραση. Έχει σημασία να βρούμε λοιπόν τι είναι τα ποσοστά και σε ποια θέση βρίσκονται τα ΜΜΕ σε επίπεδο εμπιστοσύνης από τη μεριά των πολιτών. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και βλέπουμε ότι στους 22 θεσμούς, στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις με 60%, η Εκκλησία, ο Έλληνας πολίτης, ο εαυτός μας δηλαδή, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία, η αστυνομία και η δικαιοσύνη, και βλέπετε ότι οι μπάρες είναι μπλε, που σημαίνει ότι αν αφαιρούσε κανείς από τις μπλε μπάρες τα αντίστοιχα αρνητικά, το ισοζύγιο θα έμενε θετικό. Δεν το βάλαμε για να μην βαρύνει πολύ το γράφημα, αλλά έχει σημασία να θυμόμαστε ότι έχουν θετικό ισοζύγιο αυτοί οι θεσμοί. Η δικαιοσύνη μάλιστα τον τελευταίο καιρό έχει ανωδικές τάσεις. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη σελίδα. Συνεχίζουμε πιο κάτω με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι ως φυσικό πρόσωπο, αλλά ως θεσμό, και όχι το συγκεκριμένο. Και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί που είναι στο όριο να βγάζουν ένα μηδενικό ισοζύγιο με 35%. Από εκεί και κάτω. Το κόκκινο που βλέπουμε λοιπόν είναι αυτοί που έχουν αρνητικό ισοζύγιο. Ακριβώς. Δηλαδή, αν αφαιρούσε κανείς τα ποσοστά τα οποία παίρνουν ως μη εμπιστοσύνη, θα έβγαινε αρνητική η αφαίρεση αυτή. Και είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες διασώζονται στο όριο σε σχέση με τις πολυεθνικές, τις οποίες θα δούμε πιο κάτω, τα εργατικά σωματεία και τα σωματεία εργαζομένων με περίπου το 30% που έχουν και αυτά αρνητικό ισοζύγιο. Και περνάμε στην επόμενη σειρά, είναι, θυμίζω, 22 θεσμοί. Ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση ως θεσμός, όχι η συγκεκριμένη που έχουμε τώρα. Το Κοινοβούλιο και η Βουλή, που είναι θεσμοί με πάνω από 20%. Μετά μπαίνουν τα πολιτικά κόμματα και στη 15η και 16η θέση βρίσκονται σε επίπεδο εμπιστοσύνης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε επίπεδο τύπου και αντίστοιχα η τηλεόραση με 17,2%, ενώ ο τύπος είναι στο 18,6%. Κοιτάξτε, είμαι βέβαιος, κύριε Μαύρο, ότι μόλις οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιηθούν και αρχίσουν να δίνουν κανένα δανειάκι, θα μας περάσουν και αυτές. Αυτό καταλαβαίνω. Ας στάσουμε στο σημείο να έχουμε τους νόμους οι οποίοι θα βοηθήσουν σχετικά και θα τις δούμε και τις τράπεζες τι θα κάνουν. Αστειεύομαι. Ακριβώς. Έχει και πιο κάτω. Έχει και πιο κάτω, αλλά ίσα-ίσα είμαστε στην 7η θέση από το τέλος σαν ΜΜΕ, διότι μετά είναι οι πολυεθνικές εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει κατρακυλήσει δραματικά, βρίσκεται στο 8,3%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που παραδοσιακά βρίσκονται πάρα πολύ χαμηλά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που εκτός το ότι έχει αρκετά αρνητικά, έχει και πολύ υψηλά, δεν ξέρω. Και φυσικά ο τελευταίος σε εισαγωγικά θεσμός είναι το ΔΝΤ ή αλλιώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ τα ΜΜΕ έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ δύσκολο ανέβασμα στη σκάλα προς τα πάνω σε επίπεδο εμπιστοσύνης. Και θα δούμε στη συνέχεια και κάποια διαχρονικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε και τι άλλο έχει γίνει. Να μας τα δείξετε και αυτά. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα, που καταρχήν θέλουμε να δούμε. Εδώ είναι οι ηλικίες. Ακριβώς. Ναι. Ποιες ηλικίες είναι αυτές οι οποίες είναι πιο κοντά συσχετιστικά πάντα ή πιο μακριά από τα ΜΜΕ. Και όσοι είναι αναμενόμενο, οι νεότερες ηλικίες, δηλαδή άνθρωποι 18-44 ετών, έχουν χαμηλότερη εμπιστοσύνη, αντίστοιχα για τον τύπο 15,4% και για την τηλεόραση περίπου 15%, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες πάνω από 45 χρονών έχουν υψηλότερους βαθμούς εμπιστοσύνης, όχι πολύ μακριά, δεν αλλάζει και πολύ το ranking order, η σειρά εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι περισσότερο αποδεκτά σε επίπεδο εμπιστοσύνης στα μέσα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Στην επόμενη κάρτα. Πάμε να τη δούμε. Βλέπουμε εδώ είναι τη διαχρονική εικόνα. Η διαχρονική εξέλιξη. Διαλέξαμε από πότε. Από το 2005 έχουμε φάει τις ενδιάμεσες μετρήσεις για να μην βαρύνει πολύ το γράφημα και τηλεοπτικά δεν είναι όμορφο. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Καταρχήν να το διαβάσουμε. Το 2005 μέχρι το 2007 η αξιοπιστία ανέβηκε, έφτασε το 37,5 με 37% αντίστοιχα για τηλεόραση και τύπο, και μετά άρχισε να κατρακυλάει συνεχώς μέχρι το Δεκέμβρη του 2013, που έχει φτάσει στα ποσοστά που είδαμε και στην αρχή, στο 19% και 17% αντίστοιχα. Θα ήθελα να σημειώσω ότι το 2009, δηλαδή το Δεκέμβρη του 2010, μεταξύ 2009 και 2011, έπεσε σε χαμηλότερο σημείο από αυτό που είναι σήμερα. Κάνει δηλαδή μία μύτη προς τα κάτω, διότι σας θυμίζω ο Δεκέμβρης του 2010 ήταν ακριβώς μετά την είσοδό μας
στην περιβόητη ιστορία της Τρόικας, του Δούνου Τού. Ήμασταν με εικόνες από το Καστελόριζο. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν έγινε ακόμα μεγαλύτερη ζημιά. Ανέκαμψαν μετά από αυτό και έφτασαν στο 23%, αλλά ξανακατηφορίζουν πάλι τα ΜΜΕ, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, διότι είναι συνεχής η πορεία και δεν είναι σκαμπανεβάσματα. Ένα ερώτημα μόνο για να σας απελευθερώσω. Εσείς, οι δημοσκόποι και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, πιστεύετε ότι έχετε, αν σας μετρούσαμε, θα ήσασταν πάνω από μας ή κάτω από μας? Καταρχήν, και να ρωτήσω, αν πιστεύετε ότι σε αυτή την άθλια εικόνα που εμφανίζουν τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι και η δημοσιογραφία, έχετε συμβάλει κι εσείς λιγάκι, έχετε βάλει άλλα το πίπερο με τις δημοσκοπήσεις? Επειδή σας ξέρω χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, ήμουν προετοιμασμένος για αυτή την ερώτηση και για τις δύο ερωτήσεις θα μπορούσα να πω. Και η πρώτη, που είναι προφανής, αν έχουν μετρηθεί οι δημοσκοπήσεις, σας λέω πως δεν έχουν μετρηθεί, διότι τους πέφτει πολύ να θεωρηθούν θεσμοί. Δεν είναι θεσμός οι δημοσκοπήσεις και καλά θα κάνουμε να μην τον μετρήσουμε, γιατί θα τους κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που τους έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, όπου τους έχουμε αναθέσει ρόλο που είναι πέρα από τις δυνατότητές τους. Το ξέρετε εσείς προσωπικά ότι επί 10 χρόνια ήμουν πρόεδρος της ΕΔΕΑ, του συνδέσμου, της του συλλόγου, της Ένωσης των Εταιριών, και πάντα έλεγα και καλούσα όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και το ΜΜΕ, να μην δίνουν τη σημασία που δίνουν, να μην δίνουμε, αν θέλετε, τη σημασία που δίνουμε στις δημοσκοπήσεις, διότι δεν αντέχουν αυτή τη σημασία. Θέλω να σας απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημα. Στο παρελθόν, όταν ανακαλύφθηκαν οι δημοσκοπήσεις, κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποια ΜΜΕ βρέθηκαν σε εισαγωγικά μηχανία να δώσουν περιεχόμενο στις εκπομπές τους. Το να βγάλεις μια δημοσκόπηση λοιπόν και να τη μετατρέψεις από εργαλείο σε περιεχόμενο ή content αγγλιστή, αυτό μπορεί να σου δώσει μια εύκολη λύση σε κάποιες φάσεις, αλλά κάνει ζημιά και στο ΜΜΕ και στις δημοσκοπήσεις, διότι δεν αντέχουν αυτό το φορτίο οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο. Τώρα, αυτή είναι μια πολύ θεωρητική απάντηση. Δεν είναι θεωρητική. Το ευθύ δεν ερώτημα είναι πάρα πολύ σωστή. Είναι αν οι δημοσκοπήσεις γίνονται όπως πρέπει ή αν γίνονται αυτό εργαλεία στα χέρια των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης για να παίζουν τα παιχνίδια τους. Το νούμερο είναι και θέλω να θυμίσω ότι κατά καιρούς έχουμε δει μεγάλες ήττες δημοσκοπικές. Όχι στην Ελλάδα. Οι μεγαλύτερες ήττες στην Ελλάδα δεν έχουν υπάρξει. Να σας θυμίσω τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ πριν πιάσει τα μεγάλα νούμερα. Τα ποσοστά που του έδιναν οι δημοσκοπήσεις ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Δεν απέδιδαν την πραγματικότητα. Ήταν στο 15% και πήρε 18% ή κάπου εκεί κοντά. Αλλά ξέρετε, όχι, είδαμε μεγάλες διαφορές. Όχι σε όλες τις εταιρείες. Μην μου λέτε για την δική σας εταιρεία μόνο. Να λέμε συνολικά τι έγινε. Υπάρχει μία προσέγγιση στα πράγματα και στους αριθμούς, αλλά σας λέω και πάλι ότι έχει όρια το ποσοστό. Σας θυμίζω ότι και στις εκλογές του 2009 όλοι βλέπαμε ότι η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα θα ήταν συντριπτική, θα γινόταν δηλαδή χαλίκια η υπόθεση του πολιτικού συστήματος τότε. Δεν είδαμε ότι θα γίνει σκόνη. Δίναμε προεκλογικά ποσοστά της τάξης του 7 και του 8% και ήρθε 10%. Αλλά αυτή είναι η αντοχή του εργαλείου. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω και γι' αυτό δεν πρέπει να του δίνουμε και παραπάνω σημασία από αυτή που αντέχει. Σας ευχαριστώ. Το ίντερνετ το έχουν μετρήσει? Ναι, κύριε Μαύρο, έχετε μετρήσει το ίντερνετ καθόλου σαν φορέα ενημέρωση? Το έχουμε μετρήσει σε ad hoc ερωτήσεις, σε ad hoc έρευνες, δηλαδή σε έρευνες οι οποίες δεν είναι δημοσιεύσιμες. Μιλάω για πολύ πρόσφατα και σας λέω ότι ανεβαίνει ραγδαία. Παραδείγματος χάρη, σε έρευνα που έχουμε κάνει για το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ο κόσμος ενημερώνεται για να πιστεί εάν μια επιχείρηση είναι ή δεν είναι υπεύθυνη κοινωνικά, μέσα από το ίντερνετ κυρίως, και ανεβαίνει με ποσοστά της τάξεως σε απόλυτα νούμερα των 7 και των 8 μονάδων τα τρία τελευταία χρόνια ανά έτος. Το ραδιόφωνο, λέει ο κύριος Κοίκ, τι κάνει? Το πρωί είναι πολύ δυσδυτικό. Πάρα πολύ δυσδυτικό. Σας πληροφορώ ότι το ραδιόφωνο, και κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε τι θα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες, είναι το μέσο στο οποίο ανατρέχουν όλοι για να μπορέσουν να πάρουν την σωστή έκφανση της είδησης που είναι εκείνη την ώρα στον αέρα ως επίκαιρη και επίγουσα. Επομένως, λέτε ότι είναι μάλλον σε λίγο καλύτερη θέση το ραδιόφωνο? Είναι σε λίγο καλύτερη θέση. Εκεί που υποφέρει πολύ το πράγμα είναι η τηλεόραση και οι εφημερίδες. Μάλιστα. Το ραδιόφωνο, κοιτάξτε. Υπάρχουν και οι μετρήσεις. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μαύρο, και σας απελευθερώ. Το βαρόμετρο, το φθινόπωρο του 12,
ναι, ναι. που δείχνουν παρόμοια εικόνα. Παρόμοια και για εικόνα. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι η δυσπιστία, η έλλειψη αξιοπιστίας, ειδικά προς την τηλεόραση στην Ελλάδα, είναι διπλάσια ακριβώς σε σχέση με την Ευρώπη. Μάλιστα. Θα έρθω σε εσάς, αλλά δεν θέλω να ξεκινήσω σήμερα με το πάνελ. Θέλω να ξεκινήσω με τους ακροατές, τους αναγνώστες, τους θεατές μας. Και θέλω να πω ότι σήμερα έχουμε την τύχη να είναι μαζί μας πολλοί νέοι άνθρωποι και από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, που νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις τους και να ξεκινήσουν εκείνοι. Ποιος θέλει να ξεκινήσει και να πει πώς βλέπει τα μέσα και τους δημοσιογράφους σήμερα. Γεια σας. Το όνομά σας είναι μια χαρά. Ευάγγελος Γεωργαντάς. Θέλω να πω γενικά τι βλέπω στην τηλεόραση. Είστε σπουδαστής. Σπουδαστής είμαι. Μάλιστα. Δημοσιογραφίας. Και θέλω, επειδή έχω ρωτήσει τους καθηγητές μου πολλές φορές, μου λένε ο δημοσιογράφος είναι ένας σχολιαστής. Εγώ τους λέω, δεν θέλω να είναι σχολιαστής. Θέλω να... τον τύπο που αξίζει να βάλεις στον τοίχο, να του πεις γιατί το έκανες αυτό. Θέλω να γίνεται αυτό. Θέλω η συνέντευξη να είναι άρτων και θεάματα, όχι άρτων και ξενέρωμα. Θέλω να αξίζει να τη βλέπω. Εννοείς να είναι σκληρός ο δημοσιογράφος, να είναι θέτει σκληρός, τα ακριβώς. Ναι. Μα γιατί να μην ναι. είναι. Πώς σου φαίνονται σήμερα τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες, τι εικόνα έχεις? Πολύ βαρετά. Οι συνεντεύξεις, ας πούμε, είναι πολύ πιο... Απλώς βαρετά, δηλαδή αυτό είναι το θέμα, να αποκτήσουν... Εξωφρενικά, μπορώ να πω. Απλώς βαρετά, αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, είναι... Μπορώ να πω και κάποιες φορές και λίγο πουλημένα. Λίγο πουλημένα, γίνεται αυτό. Ο λίγον από έγκυος. Ωραία, πουλημένα. Μάλιστα. Και αυτό πώς το... Πώς καταλήγεις σε αυτό το συμπέρασμα, ότι είναι πουλημένα? Το ότι για άλλα πράγματα εντάσσονται πιο πολύ στο θέμα, όπως έχουν το ταλέντο τους στο σωστό, οι δημοσιογράφοι έχουν πολύ ταλέντο. Απλά δεν τους αφήνουν να το εκμεταλλευτούν. Ποιοι, οι ιδιοκτήτες των μέσων, ποιοι? Οι ιδιοκτήτες και πρέπει να πω να σχολιάσω πως δεν παίρνουν και καλό μισθό. Οπότε ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος να εξαγοραστούν από ξένες πηγές. Ο δημοσιογράφος πρέπει να πληρώνεται πολύ καλά. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ελάτε. Χαίρετε. Κακριδά Άννα. Νομίζω ότι θέλει να πει επί πείτε μας και την ιδιότητά σας. Ναι, είστε φοιτήτρια. Ναι, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Νομίζω ότι θέλει να πει ότι από τη στιγμή που... βασικά, με την παρουσία της ιδιωτικής τηλεόρασης, η ίδια άρχισε να λειτουργεί ως επιχείρηση. Οπότε αυτονόητο είναι ότι για να λειτουργήσει μια επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει και άλλα μέσα. Έτσι, το οποίο σημαίνει επιρροές από την πολιτική, να είναι στρατευμένη. Αναφέρομαι στον τομέα της δημοσιογραφίας. Αυτονόητο είναι λοιπόν, όπως προανέφερα... Αν δεν λειτουργήσει όμως σαν επιχείρηση, από πού θα πληρώνονται οι δημοσιογράφοι? Ναι, δεν αντιλέγω. Απλά αυτό προφανώς δεν επιτρέπει στο δημοσιογράφο να λειτουργεί ως αυτόβουλον. Είναι όλα τα μέσα ενημέρωσης ίδια? Όχι. Εννοείται... Δεν βλέπετε διαφορές? Βεβαίως, στον τύπο, στον τρόπο, ναι, στον τύπο, στη τηλεόραση, ναι, στο ραδιόφωνο, στην τροπογραφή, σε όλα. Αλλά όλα σαν επιχειρήσεις λειτουργούν. Ναι. Επομένως, αλλά το θέμα είναι τι επιλογές κάνεις. Ναι, δεν εξυπηρετείς την έβρεση της αλήθειας, ναι. Γιατί δεν είσαι εσύ ο επικεφαλής. Δεν μπορείς εσύ να κρίνεις τι θα διαδώσεις. Μάλιστα. Αυτό. Έλατε. Και μετά εσείς. Εν καιρό κρίσης έχει ασκηθεί έντονη κριτική στα μίντια για δύο πράγματα που νομίζω ότι είναι οι δύο ύψεις του ίδιου νομίσματος. Ένα είναι η ουτοπική κριτική που ασχολείται με την απόδοση ευθυνών, δηλαδή η συγκεκριμενοποίηση. Αυτά τα έχω πάρει από τον Henry Jenkins, έναν μεγάλο μηντιολόγο της Αμερικής. Η δεύτερη, η αίσθηση θυματοποίησης που νιώθει το κοινό, δηλαδή ότι την κοροϊδία. Η πρώτη ασχολείται με αυτό που κάνουν τα μίντια, ενώ η δεύτερη ασχολείται με αυτό που κάνουν τα μίντια σε εμάς. Αυτό που συνέβη με τα μίντια, συγκεκριμοποίησαν κατά πολύ τις θεματικές τους ενότητες, μειώνοντας την συμμετοχή του κοινού, άρα τον πλουραλισμό των απόψεων. Η συγκεκριμοποίηση είναι κακή, γιατί μειώνει την επιθυμία των μίντια να διαπραγματευτούν με τους καταναλωτές και υψώνει τύχη κατά της συμμετοχικότητας. Οπότε, μια μάχη για πιο συμμετοχικά μίντια θα ήταν μια μάχη που πρέπει να δοθεί, πιστεύω. Είναι μια πρώτη καλή παρατήρηση αυτή. Ελάτε. Εγώ αυτό που θα ήθελα. Το όνομά σας. Ονομάζομαι Ντόρα Κιάτο και είμαι και εγώ φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι παρόλο που υπάρχουν διαφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει ένα κοινό,
το οποίο απογοητεύει κυρίως εμάς τα νέα παιδιά, είναι ότι είναι η εξυπηρέτηση του δικού τους μόνο του δικού τους συμφέροντος. Το οποίο μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει αντικειμενική άποψη και κρίση. Και πόσο μάλλον για εμάς τους νέους που θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό το χώρο, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε ποτέ να έχουμε... Ότι είναι ναρκοθετημένος ο χώρος. Ακριβώς. Και όλα είναι προσχεδιασμένα, να το πούμε ουσιαστικά έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς, και να πάω στο πάνελ μας. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι Παλούμπη Κατερίνα και είμαι φοιτήτρια του Καποδιστριακού. Άσχετο όμως με τη δημοσιογραφία. Σε τι ειδικότητα? Στη γεωλογία. Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω εσάς και τους δημοσιογράφους τους υπόλοιπους κατά πόσο αξιόπιστα πιστεύετε ότι είναι τα ΜΜΕ, εφόσον ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ έχουν κατασκευαστικές εταιρείες και διάφορες άλλες τεχνικές εταιρείες και θα μπορούσαμε να πούμε ότι προωθούν πολιτικούς μέσω του τύπου ή του ίντερνετ ή της τηλεόρασης για να έχουν αυτοί κάποια συμφέροντα. Σαφής. Σαφής, σαφέστατα. Έλα Στάθη, που βιαζόσουνα. Για πες λοιπόν εδώ τώρα, τι έχει συμβεί και ξαφνικά από το Δεκέμβρη του 2005 γκρεμίζεται η εικόνα των μέσων, αλλά και των δημοσιογράφων. Νομίζω ότι το κακό ξεκινάει από πολύ νωρίτερα και απλώς τα τελευταία χρόνια κορυφώνεται η εικόνα και αποτυπώνεται ακόμα πιο έντονα. Να σε διακόψω παρακαλώ. Τώρα, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Με σένα θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά, σε 3 λεπτά μαζί. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι η απόψινή συζήτηση έχει πολύ υψηλό ενδιαφέρον. Label 5 Premium Scotch Whisky. Αν θες να μπεις σε μεγάλες περιπέτειες χωρίς να το πληρώσεις ακριβά, ο TTV. Οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες αμέσως μετά τη μεγάλη οθόνη, εδώ. Δυνατές πρεμιέρες, blockbuster και βραβευμένες ταινίες υπόσχονται εκρηκτικές κινηματογραφικές μέρες και νύχτες. Απόλαυσε τις καλύτερες στιγμές του διεθνούς κινηματογράφου, αλλά και πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια σε περισσότερα από 75 ψηφιακά κανάλια. Απόκτησε τώρα το Full Pack του OTE TV μόνο με 21,90 ευρώ το μήνα και δωρεάν όλο τον εξοπλισμό. Γιατί το πάθος σου για ψυχαγωγία είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά. Έντεκα. 8. 8. 8. Για τράπεζες, σύμβουλους επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρείες. 11, 8, 8. Την Κυριακή με τη Real News. Μικρασιατική κουζίνα. Το βιβλίο της λαογράφου Σούλας Μπόζη που συνέλεξε και παρουσιάζει 200 παραδοσιακές συνταγές από τις χαμένες πατρίδες. Μαζί. Μίκης Θεοδωράκης, τα τραγούδια της εξορίας. Ισπάνιες αυθεντικές ηχογραφήσεις από τα χρόνια της δικτατορίας. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε τον! Πιάστε τον!
Τώρα μα σου πω ότι πω αναπληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Νέο Renault Clio. Αυτοκίνητο της χρονιάς 2014. Νιώσε τον παλμό του. Νέο Renault Clio. Restart your heart. Από 10.850 ευρώ με δώρο το όφελος απόσυρσης για όλους. Με την εμπιστοσύνη του ονόματος Βίτα Νίθεο Χαράκης. Αν θες να μπεις σε μεγάλες περιπέτειες χωρίς να το πληρώσεις ακριβά, ο TTV. Οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες αμέσως μετά τη μεγάλη οθόνη, εδώ. Δυνατές πρεμιέρες, blockbuster και βραβευμένες ταινίες υπόσχονται εκρηκτικές κινηματογραφικές μέρες και νύχτες. Απόλαυσε τις καλύτερες στιγμές του διεθνούς κινηματογράφου, αλλά και πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια σε περισσότερα από 75 ψηφιακά κανάλια. Απόκτησε τώρα το Full Pack του OTE TV μόνο με 21,90 ευρώ το μήνα και δωρεάν όλο τον εξοπλισμό. Γιατί το πάθος σου για ψυχαγωγία είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Μπαίνουμε λοιπόν στην συζήτησή μας. Ο Στάθης είχε το λόγο. Αγαπητέ Νίκο, πιστεύω ότι το θέμα που πιάνουμε απόψε είναι πολύ σύνθετο και πάρα πολύ σοβαρό, γιατί άπτεται της ίδιας της υπόστασης της δημοκρατίας και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Εκ προημίου θέλω να πω ότι για να το προσεγγίσει κανείς χρειάζεται κατά τη γνώμη μου να έχει υπόψη του δύο αξιώματα. Το πρώτο είναι ότι στον τύπο, όσα ψέματα και αν γραφούν, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα γράψει την αλήθεια. Και αυτό δίνει στον τύπο τη μοναδική αξία που έχει ως συστατικό της δημοκρατίας. Ότι δηλαδή εν τέλει η αλήθεια λέγεται και εναπόκειται πλέον στο λαό να την ακούσει ή όχι. Αλλά πάντως δεν μπορεί να καταφραγεί ή τουλάχιστον να καταφραγεί τελείως. Το δεύτερο αξίωμα είναι ότι τα μέσα ενημέρωσης τα έχουν ιδιοκτήτες, αλλά γράφονται από δημοσιογράφους. Αυτό σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι έχουν ειδική ευθύνη. Με δεδομένα αυτά τα δύο, θα έλεγα ότι η ευθύνη των δημοσιογράφων και της δημοσιογραφίας για την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει είναι βαρύτατη. Στην κρίση το φαινόμενο αυτό αναδείχθηκε. Και μάλιστα η κρίση θέρισε και ένα μέρος του κλάδου μας, χτυπώντας επιδικαίως και αδίκους, ακριβώς ως νέμεση, διότι πολλοί από εμάς την τίμασαν αυτή την κρίση. Και την ετοίμασαν όταν υποστήριζαν άκρητα επιλογές οι οποίες έσκαβαν το λάκκο του λαού, μέσα στον οποίο έπεσε και ένα μέρος από εμάς. Το σύνθημα «Αλήτες Ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι» είναι παλιό σύνθημα. Μπορεί είναι να σύνθημα που εγώ το θυμάμαι από την δεκαετία του 80. Ακριβώς. Δεν είναι ένα δίκαιο σύνθημα, διότι παραγνωρίζει ότι στον τύπο υπάρχουν έντιμοι και άξιοι εργάτες, που όμως περνώντας τα χρόνια έφτασαν να γίνουν η εξαίρεση. Ο κανόνας ήταν μια δημοσιογραφία η οποία υπηρετούσε επιλογές διαπλοκής, επιλογές οι οποίες σήμερα είναι πάρα πολύ φανερό τι σήμαιναν. Όταν γινόταν το άγος του χρηματιστηρίου, ο τύπος πανηγύριζε, τα παπαγαλάκια οργίαζαν. Συνελώντη πίν, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε η πολιτική του δικοματισμού, του δικοματικού μονοκομματισμού κατά τη γνώμη μου, να έχει φέρει τα πράγματα σε αυτό το σημείο, αν δεν είχε την πλήρη υποστήριξη του τύπου. Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να κυβερνήσει με τον τρόπο που κυβέρνησαν αυτά τα δύο κόμματα, αν το mainstream, η κεντρική γραμμή, ο κεντρικός τύπος, δεν υποστήριζε με τον τρόπο που υποστήριξε αυτές τις κυβερνήσεις. Τι να πρωτοθυμίσω, την ισχυρή Ελλάδα
του κυρίου Σιμίτη, που ήταν μια Ελλάδα ψευδής της δημιουργικής λογιστικής, το πάθος με το οποίο υποστηρίχθηκε ο κύριος Σιμίτης. Το πάθος με το οποίο υποστηρίχθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ανέλαβε την εξουσία. Αυτό λοιπόν έχει σαν συνέπεια να έχει κλονιστεί η αξιοπιστία μας. Έχει σαν συνέπεια πιο κάτω από εμάς να είναι οι τράπεζες και το κογλύφι σε επίπεδο εκτίμησης από πλευράς του λαού. Αλλά αυτό ταυτόχρονα σημαίνει και μια τραγωδία. Διότι κανονικά εμείς έπρεπε να είμαστε το όπλο του λαού. Εμείς έπρεπε να είμαστε οι άνθρωποι στους οποίους ο λαός θα έπρεπε να δείχνει εμπιστοσύνη επειδή ελέγχουμε την εξουσία. Μάλιστα. Και μάλιστα ο έλεγχος αυτός, και τελειώνω με αυτό, θα μπορούσε να είναι ο έλεγχος των στρατευμένων δημοσιογράφων, γιατί εγώ πιστεύω στη στράτευση, δεν πιστεύω στην υποκρισία της αντικειμενικότητας. Πιστεύω στο αξίωμα ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να δηλώνει την ταυτότητά του και την ιδεολογία του και από εκεί και πέρα να κρίνεται η οπτική γωνία από την οποία βλέπει τα πράγματα. Κύριε Κουίκα, άρχισαν και έρχονται μηνύματα στο διαδίκτυο ότι είμαστε, τι είστε, λέει εκεί, ο Φιλολογικός Όμιλος Παρνασσός, η Ακαδημία του Πλάτωνα, τι είστε εκεί. Πρέπει να σας διότι πω... δεν λέτε τίποτα για τα συμβαίνοντα και ναι, λέτε ναι. Γενικότητες και θεωρίες. Είναι σαφές πάντως ότι λοιπόν, να πούμε σήμερα οι δημοσιογράφοι. Παράδειγμα, Νικολάου... τι ρόλο έπαιξαν οι δημοσιογράφοι στο να αδειάσει η πλατεία με τους αγανακτισμένους. Λέω ένα ερώτημα. Να αδειάσει ή να γεμίσει. Να αδειάσει. Και να γεμίσει και να αδειάσει. Και να γεμίσει. Έχω την εντύπωση. Και να αδειάσει. Κυρίως να αδειάσει, αν μου κυρίως να αδειάσει. Έχω την εντύπωση ότι ανταλλάσσουμε πολιτικές απόψεις. Δεν μιλάμε για τον τύπο. Δηλαδή, άκουσα τον κύριο Στάθη, ο οποίος είπε μια πολιτική άποψη, σεβαστή, πολύ συγκεκριμένη. Αυτό ερμηνεύει την κρίση του τύπου. Ναι, φυσικά. Την πολιτική άποψη. Ερμηνεύει την κρίση του τύπου. Η πολιτική ανάλυση ερμηνεύει. Σου πήρα το λόγο, Τέρενς, αλλά... Ναι, έτσι, πάντως έτσι. Εδώ έχω ας πούμε και μπροστά μου... Και οι κυκλοφορίες των εφημερίδων δεν επιβεβαιώνουν μια τέτοια ανάλυση. Σε σύνολο 180 χωρών η Ελλάδα έπεσε στην 91η θέση. Είμαστε η δεύτερη χειρότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρυσι είμαστε 84, φέτος 91. Και δύο χρόνια πριν είμαστε στην 30. Και η έκθεση που μας παρουσιάστηκε στον ΟΑΣΕ στη Βιέννη πέρυσι ήταν ακόλαφος για την πατρίδα μας. Και όχι μόνο. Αλλά βέβαια είχαμε πέσει τότε και στην περίπτωση του Κώστα του Βαξεβάνη και στο τι τράβηξε στα χέρια του Βενιζέλου με το θέμα της λίστας Λαγκάρ. Είχαμε πέσει σε αυτή την περίπτωση. Αλλά οφείλω να πω το εξής, μισό λεπτό κύριε Κρυβοπούλου. Ότι φοβάμαι ότι ο κόσμος απόψε. Αυτή την μάζοξη που κάνουμε εδώ των δημοσιογράφων θα τη θεωρήσουν πολύ υποκριτική. Ότι απόψε μας έδωσε την ευκαιρία. Γι' αυτό να πούμε μερικές αλήθειες. Γι' αυτό ότι μας δόθηκε η ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα και να τα πούμε ίσως υποκριτικά ή θα κόψουμε ή θα κρύψουμε πράγματα. Είναι σαφές και μην γελιόμαστε ότι η εξίσωση είναι πάρα πολύ απλή. Κυβέρνηση συν τράπεζες ίσον ΜΜΕ ενημέρωση. Αυτό είναι δεδομένο. Όταν ξέρουμε το πώς παίρνουν εκδότες δημοσιογράφοι εγγυήσεις, αυτό δάνεια χωρίς εγγυήσεις, όταν ξέρουμε το πώς τα διαπλεκόμενα έχουν μπει μέσα και κατευθύνουν την ενημέρωση ανάλογα με το πώς δουλειές θα πάρουν, και σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει σε όλα τα συστημικά κανάλια, ο οποίος όμως κάποια στιγμή κατέληξε να είναι και στα μοναχικά κανάλια του Blue Sky, του Contra, κάνοντας τον δικό του τον αγώνα και μάλιστα μπορώ να πω εκεί χωρίς να έχω καμία παρέμβαση από κανέναν εκδότη. Διότι εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το οποίο μου περιγράφηκε, ότι τη νύχτα της αλλαγής των εκλογών από Νέα Δημοκρατία σε Πασόκ το 1993, ο Καναλάκης κάλεσε τον Διευθυντή Ειδήσεων και του λέει ότι επειδή είσαι νεοδημοκράτης, πρέπει απόψε να σε αλλάξω και θα βάλω Διευθυντή Πασόκ. Όπως σας το λέω, κύριε Χατζηνικόλα. Πού αυτό? Ορίστε. Πού είπατε ήταν αυτό? Το 1993, σε κανάλι. Ποιο? Και νομίζω ότι μιλάω γνώση λόγου, κύριε. Όχι, δεν είναι. Ρωτάω. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένα γεγονός. Όπως επίσης είναι γεγονός. Και οι ρεπόρτες πολιτικοί συντάκτες εδώ μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν το πώς σε συστημικά. Καταρχήν, να κάνω μια διαφορά, μια διαφοροποίηση. Μην βάζουμε όλα τα ΜΜΕ, τα κανάλια κυρίως και τις εφημερίδες στο ίδιο τσουβάλι, κύριε Χατζηνικολάου, διότι γυρίζοντας σε όλη την Ελλάδα, σας διαβεβαίω ότι τα περιφερειακά, τα μικρά, τα ταπεινά επαρχιακά κανάλια κατάσταση. Είναι τελείως διαφορετικά σαν συμπεριφορά. Τελείως διαφορετικά. Και εδώ πολλοί όμως... δημοσιογράφοι λένε εδώ και 30 χρόνια αυτά που λέμε και τώρα απόψε. Βεβαίως, κύριε δεν είναι η γενίκευση καλός σύμβουλος. Βέβαια, θέλω να σας πω για αυτό που λέει ο κύριος Κουίκ για την περιφέρεια, ότι για παράδειγμα εγώ άκουσα τον επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος να λέει ότι η συνεταιριστική στην Κορινθία
έκανε τη δουλειά μαζί με τοπικά μέσα. Βεβαίως, ισχύει και αυτό. Θέλω αλλά πάντως όχι όμως στο βαθμό τον απόλυτα εξουσιαστικό που συμβαίνει στην Ελλάδα, που συμβαίνει στην Αθήνα στα Μητροπολιτικά κανάλια. Εκεί όπου, να σας πω κάτι, δεν θέλω να μιλήσω για τους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά μη συνθλιβόμαστε. Υποφέρουμε. Εδώ αυτό ρωτάει, αγαπητέ κύριε Κουίκ, ένας φίλος στο Twitter. Λέει, για ρώτησέ τον, το ότι οι δημοσιογράφοι γίνονται εκπρόσωποι κομμάτων. Βουλευτές. Ναι. Οι περισσότεροι εκπρόσωποι κομμάτων, λέει, τα τελευταία χρόνια προέρχονται από τη δημοσιογραφία. Γι' αυτό και έχω δηλώσει ότι αναστέλλω τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα, το έχω πει, ένα και δεύτερον. Είναι λογικό να θέλει ένα κίνημα, ένα κόμμα, να πάρει ένα δημοσιογράφο που ξέρει την επικοινωνία, να τον έχει επικεφαλής στην ομάδα επικοινωνίας. Είναι λογικό, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Σας διαβεβαιώ ότι σε όλο τον κόσμο έτσι γίνεται. Δεν είναι κάτι, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι εγώ θα μπλέξω τη δημοσιογραφία με την πολιτική. Και θα σας πω κάτι, κύριε Χατζη Νικολάου. Μια μέρα συζητούσαμε μέσω του Twitter. Και τι μου είπατε, αν παρετηθείς, σε παίρνω στη δουλειά. Από πολιτικός εννοούσατε, φαντάζομαι. Αυτό λοιπόν δείχνει. Εγώ για ότι... να παρετηθείς, Τέρενς μου, είμαι έτοιμος να σου τάξω πολύ περισσότερο. Όχι, όχι, όχι. Όχι για να φύγεις από την πολιτική. Όχι, όχι. Να σας πω τη μαύρη την αλήθεια, κύριε Χατζη Νικολάου. Ναι, εντάξει. Αλλά αισθάνομαι ότι θα πρέπει πράγματι να βγούμε απόψε από εδώ και να έχουμε αφήσει πίσω τα συντρίμια των ΜΜΕ που καταδυναστεύουν την ενημέρωση του κόσμου. Κύριε Καψή, τι λέτε. Κοιτάξτε, σίγουρα... Και δώσατε το λόγο τώρα στον κύριο Καψή, όταν η δημόσια τηλεόραση το Σάββατο το βράδυ, για το θέμα της Ουκρανίας, για παράδειγμα, προσπάθησε να παίξει το δικό της το κυβερνητικό παιχνίδι και την κόλλησε στον τοίχο ο Λιάτσος, ο ανταποκριτής, στη Μόσχα. Δεν ξέρω, το έχετε δει το βίντεο. Κύριε, εκπληκτικό. Εκπληκτικό βίντεο. Κύριε Κουίκ, γιατί λέτε ότι προσπάθησε να παίζει το κυβερνητικό παιχνίδι? Γιατί εγώ είμαι υπεύθυνο για τη δημόσια τηλεόραση και δεν έχω δώσει την παραμικρή οδηγία στους αυτολογοκρισία είναι ο χειρότερο εχθρό τη είναι αυτολογοκρισία. Αυτά τα οποία λέτε αυτή τη στιγμή δεν έχουν γι' αυτό είπε ο Στάθης πριν ότι έχουμε ευθύνες εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές. Για πρώτη φορά. Εάν βάλουμε τη δημόσια τηλεόραση μέσα, για πρώτη φορά στείνεται στην Ελλάδα τη δημόσια τηλεόραση με ένα νόμο ο οποίος θεσμικά κατοχυρώνει την ανεξαρτησία. Μόνο που αυτό είναι λίγο διαφορετικό, θα με συγχωρείτε. Ναι. Μιλάμε για την κρίση και τα μίδια. Γιατί αν μιλήσουμε για τη δημόσια τηλεόραση. Είναι άλλο θέμα. Επειδή το έθεσε ο κύριος Κουίκ. Δεν θέλω να μιλήσουμε. Καμία αντίρρηση. Βεβαίως να μιλήσουμε για όλα. Απλώς επειδή το έθεσε ο κύριος Κουίκ και επειδή έσπευσε να καταδικάσει τους συναδέλφους τη δημόσια τηλεόραση, του οποίου εγώ δεν έχω βάλει την παραμικρή παρέμβαση. Δεν χρειάζεται. Το κάνω από μόνο. Όχι, τι θα πει. Επειδή έχουν μια θέση αυτόματα, επειδή δεν συμφωνείτε μαζί του. Δύο λεπτά. Αυτό είναι χειρότερο. Μια θέση που δύο λεπτά. Έγινε ιστορία με το χαιρετισμό το ναζιστικό και φάγανε επίθεση επειδή τον αμφισβητήσανε και βγήκε ότι είναι ένα παραμύθι. Έτσι. Και όλα τα μπλοκ με όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή ιστορία είναι ναζιστική ιστορία. Παρακαλώ, μην μιλάτε όλοι μαζί. Δημόσια τηλεόραση, έτσι. Ενώ ήταν η μόνη η οποία πήγε σωστά τελικά. Μα μόνο αυτή λέει ότι δεν είναι φασίστας, αλλά το λέει ο ίδιος ότι είναι φασίστας. Όχι, κάντε λάθος. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι φασίστας και το ξέρετε πολύ καλά. Και απλώς υπάρχει μια βολική ερμηνεία η οποία κυριαρχεί και την οποία όποιος έρθει εναντίον του ξαφνικά είναι ο καταδικαστέρος. Μα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει για τους φασίστες που έχουν πάρει πράξη κομματικά. Είπα για το χαιρετισμό που υποτίθεται ότι ήταν του Πρωθυπουργού. Και ο Κασιδιάρης λέει ότι είναι αρχαίος ελληνικός ο χαιρετισμός που κάνει. Τώρα, μα αστειευόμαστε. Έχετε δει το βίντεο. Πολύ καλά το έχω δει. Δεν έχει καμία σχέση με χαιρετισμό. Αυτό το παραμύθι απλώς δεν περπάτησε. Όλος ο κόσμος είδε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ότι είναι φασίστας ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή. Πού το είδατε. Φασίστας, ναζί. Θέλετε, ναζί φασίστας. Δηλαδή να είναι με συγχωρείτε, ναζί. Δεν ξέρω αν είναι νεκροδεξιός ή κεντροδεξιός. Ναζί φασίστας είναι. Μόνος που δεν το ξέρετε. Είναι ναζί φασίστας. Πιθανόν ναι. Απιθανόν ναι. Ναι. Μ' αρέσει η δημοσιογραφική μα δεν ξέρω, δεν έτσι ξέρω. Το ρεπορτάζ σας και το πώς με το πιθανό ναι εσείς το οποίο λέτε. Εσείς είστε σίγουρος ότι δεν είναι, βεβαίως, κύριε Καψή. Γιατί το έψαξα. Βεβαίως, γιατί το έψαξα. Μας και αποδείξτε μας γιατί δεν είναι. Είναι ένας συντηρητικός πολιτικός, βεβαίως. Έτσι λέγεται τώρα. Είστε εξπέρτ στους εφημισμούς. Και μην κάνετε αξιολογικές ρίσεις. Να παρακαλέσω να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Σας παρακαλώ να επιστρέψουμε στην Ελλάδα από την Ουκρανία και από το Κίεβο. Μα όλος ο κόσμος γιατί έχουμε εδώ πολλά σημαντικά να συζητήσουμε. Μα είναι ενδεικτικά αυτά. Παρακαλώ να αφήσουμε τον κύριο Καψή να πει τη γνώμη του. Βέβαια. Λοιπόν, όταν μιλάμε για την κρίση του τύπου, προφανώς μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο έχει αρχίσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ο οποίος παρακολουθεί τις κυκλοφορίες ξέρει ότι υπάρχει μια καθοδική πορεία των κυκλοφοριών πάρα πολλά χρόνια και η οποία συναρτάται με μια σειρά από παράγοντες. Προφανώς ένας είναι
ότι είναι συνδεδεμένος ο τύπος με το πολιτικό σύστημα και εκλαμβάνεται από τους αναγνώστες ότι είναι μέρος του πολιτικού συστήματος. Αν θέλετε, ένας από τους λόγους που δεν έχασε την αξιοπιστία του είναι ότι ούτε ο τύπος προειδοποίησε για την επερχόμενη κρίση. Είδατε πουθενά σε κάποια εφημερίδα να λέει ότι ξέρετε, έτσι όπως πάμε θα βρεθούμε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας? Εγώ δεν το είδα. Ίσα-ίσα ξέρω ότι όποτε ερχόταν ένα θέμα αυξήσεων, για παράδειγμα, στη δεκαετία του 2000-2010, πλειοδοτούσαμε. 2000-2010 η Ελλάδα πήρε 30% αυξήσεις στους μισθούς και όλες οι εφημερίδες. Αλλά βέβαια εκεί έχω. Αφήστε με να τελειώσω. Ναι, αλλά έχω τη διαφωνία για το ότι οδηγηθήκαμε στην κρίση από τις αυξήσεις των μισθών. Όχι, όχι. Είναι μέρος του προβλήματος. Όταν η Γερμανία έχει μηδενικές αυξήσεις και εμείς πήραμε 30% αυξήσεις, λέγαμε ψίχουλα. Εξίσωση προς τα κάτω διαρκώς δηλαδή. Κύριε Στάθη μου, δεν σας διέκοψα. Κύριε Καψή, με συγχωρείτε πολύ. Αφήστε με να δεν τελειώσω μπορώ και να μετά καταλάβω τις λεπτές διαφορές μεταξύ ακροδεξιάς και φασισμού, αλλά μπορώ να καταλάβω τις λεπτές διαφορές της διαρκούς εξίσωσης προς τα κάτω. Δεν είναι διάλογος. Αφήστε με. Δεν παίρνουν λεφτά οι Γερμανοί, να μην πάρουν και οι Έλληνες. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Μα είναι δυνατόν. Βέβαια, είναι πολύ δυνατόν. Ξέρετε την έννοια της ανταγωνιστικότητας. Ξέρετε ότι είχαμε το μεγαλύτερο έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Ρεκόρ στον κόσμο. Κύριε και καμία Καψή εφημερίδα ή ελάχιστες εφημερίδες, γιατί κάποιες, και αυτό είναι ένα μέρος που πρέπει να συζητάμε, δεν είναι όλα τα μέσα το ίδιο. Για το Fell State είπε τίποτα, δεν είναι όλα. Από το Spiegel το διάβασα, κύριε Καψή. Από το Spiegel το διάβασα. Το ξέρω τίποτα. 30 χρόνια υποστηρίζετε την ίδια την κυβερνητική πολιτική. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Κάνετε πολύ λάθος. Κάνετε πολύ λάθος. Κύριε Στάθη μου, πρέπει να μπορέσει να πει δύο φράσεις. Πες του ό,τι θες μετά. Εγώ δεν θα αντιδικήσω. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας όμως ότι εκείνη την εποχή η κυβέρνηση, μιλάω από το 1996 μέχρι το 2004, αλλά και στη συνέχεια. Ναι, ωραία, από το 2004 και μετά. Όχι, όχι. Φτάσαμε να έχουμε το μεγαλύτερο έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Συμφωνούμε αυτό. Και κανείς δεν χτύπησε τον καμπανάκι. Είχαμε πολύ μεγάλο έλλειμμα. Τον κύριο Σιμητή, αλλά αυτό δεν έχει. Είχαμε πολύ μεγάλο έλλειμμα από τότε. Δηλαδή από εννοώ πότε? Από και λάθος τη δεκαετία του 90. Ναι, όχι το μεγαλύτερο έλλειμμα όμως στον κόσμο. Όχι. Όχι το μεγαλύτερο. Αλλά είχαμε πολύ μεγάλο έλλειμμα. Ήταν η εποχή, ήταν η εποχή που η κυβέρνηση επισήμως έλεγε ότι το ισχυρό χαρτί της Ελλάδας είναι η οικονομία της. Αρκούσε να δει κανείς το μεγάλο, το τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο τριχνών συναλλαγών και το δίχτυ των άμεσων ξένων επενδύσεων που ήταν στα πατώματα. Ναι, αλλά όταν η κυβέρνηση λέει, όταν η κυβέρνηση ίδια λέει ότι είναι το ισχυρό χαρτί. Δεν τι περιμένετε τι ο πολίτης να μην θέλει μέρισμα? Δεν καταλάβατε τι είπα. Από αυτή την τρομερή ανάπτυξη. Με συγχωρείτε, ήταν λέτε το αντίθετο από αυτό που είπα. Εγώ είπα ότι το πολιτικό σύστημα έχει τεράστιες ευθύνες γι' αυτό, αλλά ακολούθησαν οι εφημερίδες. Αυτό ακριβώς που λέτε. Ότι έπρεπε το πολιτικό σύστημα να προειδοποιήσει για την επερχόμενη κρίση. Δεν το έκανε, αλλά δεν το κάναμε κι εμείς. Αντιθέτως, υπήρχαν φωνές. Πλειοδοτούσαμε στην πορεία για την καταστροφή. Υπήρχαν φωνές. Να ολοκληρώσω. Τα λέτε μόνο. Είναι μεγάλη συζήτηση να το δούμε. Όχι, είναι το δύο ταύτα. Όχι, δεν είναι το δύο ταύτα. Διότι έχουμε να φάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι. Κύριε Σταυρόπουλε, παρακαλώ να τον αφήσουμε να μιλήσει. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι. 10 μαζί, να διακόπτουμε σε κάθε λέξη. Α, πει τη γνώμη του και μετά. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, μιλάμε για κρίση του τύπου, έτσι. Και κατά κάποιο τρόπο υπόθηκε από ορισμένους εδώ πέρα ότι φταίνε, ότι δεν είναι με το λαό, ότι είναι παπαγαλάκια ή οτιδήποτε άλλο. Εάν δείτε τα νούμερα των κυκλοφοριών, το ακριβώς αντίθετο ισχύει. Με την έννοια ότι στις πρώτες θέσεις των εφημερίδων δεν είναι αυτοί οι οποίοι είναι το όπλο του λαού. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι στα πλαίσια της κρίσης αξιοπιστίας του τύπου, το πρώτο πράγμα το οποίο δεν θέλει ο πολίτης είναι οι εύκολες απαντήσεις. Και το δήθεν φωνάζουμε και καλύπτουμε τα λαϊκά αιτήματα, την ώρα που στην πραγματικότητα το μόνο το οποίο επιχειρούν να κάνουν. Παίζει ένα ρόλο και το ταμείο της εφημερίδας, οι προσφορές της παίζει ένα ρόλο. Προφανώς παίζει ένα ρόλο. Τα δάνεια που έχει λάβει. Ναι, εξηγήστε μου γιατί ρόλο. Οι εφημερίδες. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ ανταγωνίζομαι με κάποιον ο οποίος έχει το πενταπλό ταμείο από μένα. Βεβαίως. Και στις καθημερινές εφημερίδες όμως το ίδιο ισχύει. Που δεν έχουν προσφορές. Εξηγήστε μου γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό έχετε δίκιο. Αυτό έχω δίκιο. Γιατί ο κόσμος δεν τρώει πλέον φούμαρα.
ξέρει ότι η Ελλάδα έχει πραγματική κρίση. Βέβαια, με πολύ μικρές κυκλοφορίες πια. Πολύ μικρές. Στο ίντερνετ όμως δεν είναι μικρές κυκλοφορίες των εφημερίδων. Έτσι. Λοιπόν, ο κόσμος δεν τρώει φούμαρα πια. Ξέρει ότι έχουμε πραγματική κρίση, ότι όλοι οι μάγοι, οι σωτήρες από τη Ρωσία ή οπουδήποτε άλλοτε που θα κόψουν τα δάνεια, θα επιβάλλουν το ένα και θα επιβάλλουν το άλλο, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Περιμένει σοβαρότητα. Σοβαρές εφημερίδες δεν έχουν αυτό το πρόβλημα ή το έχουν σε μικρότερο βαθμό από ό,τι έχουν όλες οι φυλάδες οι οποίες διεκδικούν ένα είναι όπλο του λαού. Και κάτι ακόμη. Ποιες θεωρείτε αλλού, φυλάδες. Δηλαδή, ποιες είναι οι φυλάδες, θα σας πω, θα ακούσετε. Ποιες θεωρείτε αλλού φυλάδες, τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες. Θα σας θυμίσω, έτσι, ότι επειδή ένα μέρος της διαπλοκής είναι η κρατική διαφήμιση, ότι όταν βγήκε για μία φορά από έναν μεγάλο δημόσιο οργανισμό η κρατική διαφήμιση προς τις εφημερίδες, θυμάμαι ότι τα Νέα, που ήμασταν η πρώτη εφημερίδα τότε, είχαμε 400.000 έσοδα και ένα λαθρόβιο περιοδικό είχε 1.000.000 έσοδα. Και δεν το έχει ψάξει ποτέ κανείς. Και αυτό το λαθρόβιο περιοδικό κάνει το αντιμνημονιακό και το φιλολαϊκό. Δεν είναι κορόιδα οι αναγνώστες, κύριε Χατζηνικολάου. Και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Έτσι. Αυτό που λέει ο κύριος Καψής, το θυμάμαι και εγώ. Είναι, το αλλά είναι απολύτως έτσι. Και κουνάει το δάχτυλο. Έτσι. Βέβαια, και φέρνει όμως, και τη Χρυσή Αυγή. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό συνιστά συκοφαντία για εφημερίδες που δεν είναι λαθρόβιες. Όχι, που δεν έχουν λάβει διαφήμιση. Συγκεκριμένα παράδειγμα. Και ο κύριος Καψής τσουβαλιάζει με αφορμή το λαθρόβιο έντυπο έντεχνα, όπως συνήθως κάνει, τις εφημερίδες που αρθρώνουν αντιμνημονιακό λόγο. Όχι, είπα για μια συγκεκριμένη. Δεν είπα γενικά ότι είναι λαθρόβια. Αφήστε λοιπόν για τις συγκεκριμένες. Για τον Θεό. Στον κύριο Πλειό θα πάω. Δεν, παρακαλώ. Δεν επιβραβεύουν αυτή ο κύριος Πλειός και μετά ο κύριος Φίλος. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά βρέθηκα εν μέσω πολλών πύρων. Νομίζω ότι από τον τρόπο που προσεγγίζουμε καταλαβαίνετε την κρίση αξιοπιστίας του τύπου. Κάποιος από τους λόγους της αξιοπιστίας του τύπου. Επί του παρόντος αυτό το σχόλιο. Έχω να πω πολλά για την Ουκρανία επιπλέον, διότι κατά την περίοδο που έγιναν τα γνωστά γεγονότα, η περίφημη εξέγερση, ήμουν εκεί και δίδασκα στο Πανεπιστήμιο στη Σχολή Δημοσιογραφίας. Και πρέπει να σας πω, γιατί μπήκα και στο αρχηγείο τους, το πώς μπήκα δεν έχει σημασία, είναι 100% νεοναζί. Έχω και φωτογραφίες τραβήξει, αν δεν με πιστεύετε. Και ας μου απαντήσει κάποιος ποιος έχει εκεί την εισαγγελία στα χέρια του. Ας μου απαντήσει ποιος έχει το Υπουργείο Εσωτερικών, την αστυνομία. Ας μου απαντήσει ποιος έχει τις υπηρεσίες ασφαλείας. Εμείς θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν το υλικό αυτό μας το δώσει. Έχω τραβήξει και βίντεο. Έχω τραβήξει και βίντεο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ένα εκ των οποίων μάλλον πρέπει να είναι πρωτότυπο. Δεν κόβω και φλέβες. Η κυρία Τιμοσέγκο είναι νεοναζί, ας πούμε. Αλλά δεν εννοείται αυτό. Η κυρία Τιμοσέγκο με 11 δισεκατομμύρια περιουσία εννοείται. Όχι, αν είναι νεοναζί, δεν είπαν είναι διαφθαρμένοι. Στο Σβόμποντα δεν είναι. Θα μπορούσα να τοποθετήσω το θέμα. Αυτό το θέμα μας, κύριε παρακαλώ να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Παρακαλώ, θυμάμαι καλά. Είναι η ευθύνη των μέσων για την κρίση. Πάρα πολύ ωραία. Η ευθύνη λοιπόν των μέσων για την κρίση. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που είπε ο κ. Καψής, δεν είναι όλα τα μέσα ίδια. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα η τηλεόραση και άλλο πράγμα ο τύπος. Την εφημερίδα την πληρώνετε και επομένως μπορείτε να διαβάζετε τον καθένα που γράφει όπως γράφει. Την τηλεόραση όμως την πληρώνουμε όλοι. Και την ιδιωτική την πληρώνουμε. Οι συχνότητες είναι δημόσιες. Άρα λοιπόν ο δημοσιογράφος ακόμα και της ιδιωτικής οφείλει να εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο και να απευθύνεται σε όλο το ακροατήριο, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στα περισσότερα από τα mainstream κανάλια. Τα μέσα διαφέρουν ακόμα ανάλογα με το αν είναι για παράδειγμα σοβαρών ειδήσεων μέσα, hard news όπως λέγεται στα αγγλικά, ή αν είναι soft news, είναι λαϊκές, είναι κίτρινα για παράδειγμα. Και διαφέρουν και ανάλογα με τον πολιτικο-ιδεολογικό τους προσανατολισμό, εννοείται. Έτσι, υπάρχουν πολλές διαφορές. Αλλά χάρη να θέλετε συντομία, όταν λέμε τα μέσα, έτσι απλά, τα ΜΜΕ απλά, εννοούμε κυρίως τα mainstream media. Έτσι, αυτά τα οποία εκπροσωπούν λίγο πολύ αυτό που λέμε το πολιτικό σύστημα, το καθιερωμένο, την κυβέρνηση, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Τα μέσα έχουν πολλές ευθύνες για την κρίση. Καταρχήν έχουν άμεση υλική ευθύνη. Ένα μέρος του χρέους και του ελλείμματος οφείλεται στα χρήματα, τους πόρους δηλαδή, τους χρηματικούς που έχουν καταναλώσει τα μέσα και όχι μόνο δεν τους επιστρέφουν λοιπόν πίσω, αλλά συνεχίζουν να καταναλώνουν και άλλους. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ας το πούμε, η υποθήκη την οποία βάζουν για να πάρουν δάνειο είναι κάποια επεισόδια με 5 παιδάκια εκεί πέρα και αυτή τη χρόνια 1.000.000 για παράδειγμα. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι, όχι μόνο 1.000.000 δεν κοστίζει, αλλά ούτε καν 100.000. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, για να συνεχίσω. Θα σας παραθέσω πρώτα. Θα σας παραθέσω. Μιλάω για περισσότερα, ξέρετε, κύριε Καψή, και ξέρετε γιατί είναι μιλάω. Για ένα λοιπόν, συγκεκριμένο βασικά, δεν είναι ένα. Όχι, δεν είναι ένα, κύριε Καψή. Δεν είναι ένα, κύριε Καψή. Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Αλλά η πρακτική να μπαίνει απέναντι στο δάνειο η βιβλιοθήκη του καναλιού
Είναι σε όλα τα κανάλια. Δεν ακούστε ένα. Η ευθύνη των. Δεν είναι μόνο αυτό που έκλεισε, είναι και άλλο που λειτουργεί. Λοιπόν, η ευθύνη λοιπόν των μέσων είναι διπλή. Πρώτον, είναι πιο εύκολο να ξέρουμε αυτό που έκλεισε. Είναι υλική, γιατί ένα μέρος του χρέους και του ελλείμματος οφείλεται στα μέσα επικοινωνίας, σε πόρους χρηματικούς που έχουν καταναλώσει, και είναι και ιδεολογική, το είπατε. Δηλαδή ότι καλλιέργησαν για μεγάλη περίοδο μεγάλες προσδοκίες, καταναλωτισμό κτλ. Πριν πάω λοιπόν σε αυτή την ευθύνη, επιτρέψτε να σας διαβάσω μερικά εμπειρικά, να σας πω μερικά εμπειρικά δεδομένα και θα πάω μετά στο τι έχουν καταγράψει οι έρευνες. Διότι χάρη της εξαιτίας της δουλειάς την οποία κάνω, βασίζομαι κυρίως στην έρευνα, το τι μου λέει η έρευνα. Λοιπόν, εδώ έχω τη συνέντευξη του κυρίου Μανιτάκη στην κυρία Σιούτη. Θα θυμάστε λοιπόν τι λέει, θα σας το θυμίσω εγώ. Αυτό που με αγανακτούσε και με πείραζε είναι ότι το παιχνίδι αυτό, δηλαδή της Τρόικας, το έπαιζε συνειδητά ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού τύπου. Καλλιεργούσαν συνειδητά, δεν κάναμε αυτό, δεν κάναμε εκείνο, θα έρθει η Τρόικα και φταίμε όλοι μαζί συνολικά. Μια ενοχοποίηση συνολικά που εξυπηρέτησε την Τρόικα. Αυτό είναι το πρόσφατο, από το Reuters, το οποίο μιλάει στην πραγματικότητα για το τρίγωνο της εξουσίας, δηλαδή για το τρίγωνο της διαπλοκής. Δηλαδή για τη διαπλοκή επιχειρηματιών, πολιτικών και μέσων ενημέρωσης. Του Reuters, είναι πρόσφατο αυτό. Ένα χρόνο πίσω δεν είναι αυτό. Όχι αυτό το. Όχι του Reuters, εσείς αναφέρεστε στο Wikileaks. Είναι άλλο εκείνο το Wikileaks. Θα σου το δώσω και αυτό σε λίγο. Το Reuters έχει εμπλέξει και τράπεζα με στη μέση. Έχει εμπλέξει και τράπεζα. Έτσι, λοιπόν, κάτι έχουμε και εμεί. Μισό λεπτάκι. Εδώ να κάνω μια υποσημείωση και να πω ότι η διαπλοκή, στην οποία θα αναφερθώ και στη συνέχεια, έχει γίνει πιο ισχυρή, πιο αδίστακτη, αλλά έχει αλλάξει κιόλα. Παλαιότερα η διαπλοκή ήταν από την πολιτική εξουσία. Σήμερα είναι από τις τράπεζες. Έχει αλλάξει η δομή της διαπλοκής και αυτό θέλει προσοχή. Γιατί έχει αλλάξει και η δομή του συστήματος. Και γι' αυτό γίνει και πιο σκληρή. Εδώ έχω την αναφορά, η οποία διέρευσε, την αναφορά του πρέσβη, του Charles Rees, του πρώην πρέσβη δηλαδή, η οποία διέρευσε από το Wikileaks, τη θυμάστε υποθέτω, όπου ο τίτλος αυτής της αναφοράς είναι «Μομικτικές οι σχέσεις στα ελληνικά ΜΜΕ» και αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη σχέση διαπλοκής. Εδώ έχω λοιπόν ένα άρθρο των New York Times, το οποίο αναφέρεται ακριβώς στην έλλειψη αξιοπιστίας, στη δυσπιστία δηλαδή των Ελλήνων, κάτι το οποίο στρέφει τους Έλληνες στο διαδίκτυο. Απροπό να πω ότι μπορεί βεβαίως στα mainstream media να μην γίνεται αναφορά στο ρόλο των μέσων στην κρίση, αλλά πρέπει να σας πω ότι στα πανεπιστήμια γίνεται, υπάρχουν και έρευνες από τα ελληνικά πανεπιστήμια και από Έλληνες πανεπιστημιακούς, και γίνεται και πάρα πολύ συζήτηση στο διαδίκτυο, το οποίο... και στα κοινωνικά δίκτυα και από εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης. Εδώ, για παράδειγμα, λοιπόν, το άρθρο που αναφέρετε στους New York Times ανέφερε ένα διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, το Radio Bubble, που κάνει κριτική στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μίντια. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι μια πρόσφατη δική μας μελέτη από το Πανεπιστήμιο δημοσιογραφία αναπτύσσεται στο έδειξε αυτό το πράγμα, ότι ακριβώς αυτή η έλλειψη αξιοπιστίας στα mainstream media της χώρας, κυρίως στα ραδιοτηλεοπτικά, είναι που στρέφει τους Έλληνες στο διαδίκτυο και στην άνθηση αυτών των λεγόμενων εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας. Όπου πρέπει να σας πω ότι οι πολίτες που μετέχουν εκεί και οι δημοσιογράφοι που μετέχουν εκεί και μετέχουν πολύ απολυμμένοι δημοσιογράφοι, αυτό είναι μια παράπλευρη απώλεια εδώ πέρα. Οι απολυμμένοι δημοσιογράφοι βρίσκουν έναν τρόπο να εκφραστούν εκεί. Μέσα από blogs, μέσα ανατρέπουν από sites. Ανατρέπουν τελείως την οπτική που δίνει το πολιτικό σύστημα και κυρίως η κυβέρνηση για τα γεγονότα που βιώνουμε. Πάμε τώρα λοιπόν από τα εμπειρικά δεδομένα. Και ορισμένα από τα blogs αυτά απέκτησαν και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, 60%. Δυσανάλογα μεγάλη, θέλω να πω, σε σχέση με το περιεχόμενο. Πολύ περισσότεροι διαβάζουν το διαδίκτυο και στο διαδίκτυο πληροφορίες, αλλά με ένα τελείως διαφορετικό πνεύμα, με τελείως διαφορετική προσέγγιση από αυτόν τον mainstream media, από ότι για παράδειγμα διαβάζουν εφημερίδες. Είπε ο κύριος Υπουργός. Κύριε Καθηγητά, συγγνώμη, αλλά εάν μου επιτρέπετε, οι μισές τουλάχιστον ειδήσεις του διαδικτύου, μην πω περισσότερες, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω. Δεν θα διαφωνήσω αυτό που λέτε. Προέρχονται από τον τύπο. Από τις εφημερίδες. Συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή γίνεται διαχείριση συνολική της πληροφορίας. Υπάρχει και ένα πρόβλημα εδώ πέρα δικαιωμάτων. Έχετε δίκιο σε αυτό. Υπάρχει ένα οργανισμό και μην ξεχνάτε όμως ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν και τα news portals επίσης, οι ειδησιογραφικές πύλες. Συγκροτημένα. Βεβαίως. Και υπάρχουν και πολλές άλλες πηγές. Ωραία. Τρία-τέσσερα. Άρα λοιπόν είναι πιο ευρύ το πεδίο υπό μία έννοια, αλλά κυρίως αυτό που χαρακτηρίζει το διαδίκτυο είναι οι πιο ανεξάρτητες φωνές που δεν υπάρχουν στα παραδοσιακά μέσα.
Αυτά είναι τα εμπειρικά δεδομένα. Μα, πάμε λίγο τώρα στα λίγο... αυτό, κύριε καθηγητή. Και στις πιο κονφορμιστικές εφημερίδες και στις πιο καθεστωτικές, ανεξάρτητες φωνές υπάρχουν. Μην τα ισοπεδώνουμε. Όχι. Το είπα και προηγουμένως, οι γενικεύσεις δεν αφορούν όλους. Δηλαδή, όταν κάνουμε γενικεύσεις, είναι όταν αναφερόμαστε σε όλους. Αυτή, γι' αυτό αναφερόμαστε στην κύρια τάση, όχι σε όλους. Μια ερώτηση να σας κάνω. Μου επιτρέπετε, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Μια ερώτηση. Επειδή έχω κάνει διευθυντής εφημερίδας και ξέρω τη σχέση των τραπεζών με τα μέσα ενημέρωσης και στον τύπο και στην τηλεόραση παντού. Έτσι. Αυτή τη στιγμή οι εφημερίδες εδώ και μια δεκαετία περίπου έχουν μπει σε βαθιά οικονομική κρίση. Και πάρα πολλές εφημερίδες πράγματι εξαρτώνται από το δανεισμό για να επιβιώσουν. Έτσι. Υπάρχει μια κουβέντα πώς αντιδρούμε οι δημοσιογράφοι, είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν την πιάνω εδώ πέρα, γιατί θα τσακωθώ με όλο το συνδικαλιστικό κατεστημένο της δημοσιογραφίας, δεν έχει σημασία. Υπάρχει μια δεύτερη κουβέντα. Τι συνέπειες έχει αυτό το πράγμα? Όντως, οι εφημερίδες χρειάζονται τις τράπεζες για να επιβιώσουν. Πιστεύετε ότι οι τράπεζες υπαγορεύουν σε κάποιον? Και οι βιοτεχνίες τις χρειάζονται, κύριε Υπουργέ. Είναι η κυβέρνηση πίσω από τις τράπεζες. Μα έτσι Να τελειώσω. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Κατάλαβα την ερώτηση. Όχι, δεν καταλάβατε. Παραπονεθήκατε στον κύριο Σταυρόπουλο που σας διέκοψε. Την ερώτηση μου είπατε. Θυμάστε τον καυγά ψυχάρι λαμπράι αυτό Παπανδρέου. Λοιπόν. Όντως υπάρχει αυτή η σχέση η οποία βάζει τις εφημερίδες σε μειονεκτική θέση και είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αλλά εάν πιστεύετε ότι οι τράπεζες έχουν πολιτική γραμμή την οποία επιβάλλουν στις εφημερίδες, σας λέω ότι αυτό δεν ισχύει. Μπορεί οι εφημερίδες να μην κάνουν. Θα σας διαψεύσω ευθύς άμεσως. Δεν ξέρω αν. Να το πάρω σας όχι, 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 όχι. Να με διαψεύσετε για να μην κάνω. Η τράπεζα θα υπαγορεύσει. Σε ποιον? Ή η κυβέρνηση η οποία έχει στην τράπεζα δώσει το δάνειο. Κάνετε μεγάλο λάθος. Ακούστε τώρα. Το καυγά ψυχάρι Παπανδρέου το θυμάστε. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, τώρα το ποσοστό του χρέου. Τι ήταν αυτό? Το αλληλοδέσιμο ήταν. Δεν δόθηκε. Ακούστε παρακαλώ το ποσοστό. Γιατί είπε η κυβέρνηση 30 εκατομμύρια 31 Δεκεμβρίου ποιο τα Ακούστε σας παρακαλώ το ποσοστό διακοπή του χρέου. Θα κάνουμε αναγκαστική διακοπή. Ωραία. Με εσάς θα επανέλθω, κύριε καθηγητά. Σε 3 λεπτά είμαστε πάλι μαζί.